Η μονάδα παιδών σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ζεστασιά του σπιτιού για τον μικρό μας Ηλία ή Ηλίκο, όπως τον λέμε στην εντατική. Θέλουμε μαζί με όλους σας να φωνάξουμε και να δώσουμε μία δεύτερη ευκαιρία ζωής στο μικρό Ηλία μας που πάσχει από νοτιέα μη οικία ατροφία τύπου 1. Εμείς θα συνεχίσουμε να τον φροντίζουμε στη μονάδα μας με στοργή, αγάπη και ιατρική ευθύνη. Εδώ στη μονάδα έχουμε μια αρχή, να μαχόμαστε για τη ζωή κόντρα στο θάνατο. Ας δώσουμε όμως την ευκαιρία στον Ηλία μας για γονιδιακή θεραπεία. Το δικαιούται, δεν το ζητά. Εμείς οφείλουμε σαν γονείς, σαν γιατροί, σαν πολίτες να τον βοηθήσουμε και να του δώσουμε το δικαίωμα να αναπνέει, που για μας είναι απλά αυτονόητο. Σας περιμένουμε. Διαδώστε το. Ξέρετε άλλωστε που θα μας βρείτε. Καλό Πάσχα σε όλους με όποιο μήνυμα ή ευχή περιέχει. Γράφει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ανδρέας Ηλιάδης. Πρόκειται για τον 10 μηνών Ηλία Στυλιανό από τον Αστακοέτολο Καρνανίας που δίνει το δικό του αγώνα για τη ζωή. Πάσχει από νοτιέα μη οικία ατροφία, εκφυλιστική νόσο που προσβάλλει όλο το μυϊκό σύστημα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένη της ικανότητας κατάπωσης και αναπνοής. Στον πρώτο μήνα της ζωής του εμφάνισε την ασθένεια και από τότε ακολουθεί συντηρητικές αγωγές και ήδη υποβλήθηκε σε τραχειοστομία. Τον τελευταίο 1,5 μήνα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Παναγία η Βοήθεια στην Πάτρα.